Στον Μαρίνο το Βυθούλκα. Θυμόσαστε που μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο ότι καμιά φορά ο Θέμης μπορεί να έχει όποιον θέλει στην εκπομπή του, ενώ εμένα δεν μου έρχονται οι φίλοι μου. Ναι, το είχε πει. Λοιπόν, τελικά είναι σοβαρό το πράγμα, γιατί η Ναταλία φτάνει να πει ότι έτυχε μέχρι και καναλάρχης να της πει: ρε Ναταλία, τόσο γαϊδούρια και αχάριστη είναι οι φίλοι σου τραγουδιστές που δεν έρχονται στην εκπομπή. Αλλά ντάλα. Όχι, άκου. Το λέει πολύ σοβαρά. Και λέει ότι το χειρότερο που μπορείς να μου κάνεις είναι να με βάλεις να πάρω τηλέφωνο Ρέμο, Ρουβά, Βύση, Θεοδωρίδου, Βανδύ για να τους προσκαλέσω. Γιατί αν αρνηθούν, θα νιώσω τόσο φρικτά για λογαριασμό μου όσο και για λογαριασμό τους. Δίκιο, γιατί αλλά εκεί θα ξέρεις όμως, Γιώργο. Κοίτα, θα σου πω κάτι τώρα. Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ είμαι η Γερμανού που είναι μια καλή δημοσιογράφος και είμαι στο πρώτο κανάλι της χώρας και πάρω το Ρέμο, ξέρω ότι θα μου έρθει. Αν είμαι σε ένα μικρότερο κανάλι, ναι, όπως τώρα είναι το Ε, ένα μικρότερο κανάλι, ναι, μια χαρά κανάλι, αλλά δεν είναι το πρώτο. Μπορεί και ο Ρέμος να το λέμε τώρα, να το σνομπάρει ο Ρέμος το πρώτο όνομα, ναι, είπαν κάποιον, θα βγω στο Ε τώρα. Εκεί δεν ξέρω αν θέλει το φίλο εκεί. Γι' αυτό σου λέει: από το να πάρω και να φάω ένα όχι, ναι, καλύτερα να πάρω εγώ καθόλου γιατί είναι, θα φάνει. Γιώργο, αν είσαι φίλο, το κάνει για την Ναταλία για το κανάλι. Είναι λάθο η Ναταλία. Πρώτον, ο Ρέμο και η Βαν δεν πρόκειται να πάνε σε καμία μεσημεριανή εκπομπή στο πλατό. Ξέρω ότι δεν θέλουν μισό. Δεν το λέει για τώρα. Γενικά δεν ξέρω το λέει για τώρα. Δεν το λέει για τώρα. Αφήστε να πω κάτι. Επίση η Γερμανού, όταν έχει δώσει τόσε επιτυχίε στον Αντώνη Ρέμο, πολλά αγαπημένα τραγούδια του Αντώνη, τον Τροπή σου, το μόνο μισό με αγαπά, έχουν την υπογραφή Ναταλία, θα πάρει τηλέφωνο Ναταλία και θα πει το Αντώνη, Αντώνη μου, να πάμε να κάνουμε ένα γύρισμα εκτός, να σου κάνω μια ωραία συνέντευξη. Όπου θέλεις εσύ. Ο Αντώνης ξέρω ότι θα της πει ναι. Εκτός θα το έκανε. Μπορεί να μην της πει αυτό αύριο, αλλά θα της πει σε δύο μήνες αγάπη μου θα το κάνουμε. Η Βύση είναι κουμπάρα της. Σε δύο χρόνια. Της. Έχει πάει δεκαετίες. Στον Α. Η Βύση έρθει στο μέσα στην καλή χαρά. Άρα μαζί. Τι πάμε, ότι τι. Θέλω να πω ότι όλα έχουν τον τρόπο τους. Και εγώ εντάξει, Ναταλία, σεβαστό αυτό που λέει. Αλλά εγώ αν ήμουν Γερμανό θα τους έπαιρνα τηλέφωνο, ρε παιδιά. Εγώ στο μάτι αυτού που έχω φέρει, τους έχω πάρει εγώ τηλέφωνο. Πιστεύεις ότι δεν έχει φάει πόρτα για να το λέει αυτό στην Ελλάδα. Έχει φάει πόρτα, πορτάρα εγώ θεωρώ. Από ποιον καλέ να έχει φάει πόρτα. Δεν ξέρουμε. Ήταν μια εκπομπή πάρα πολύ επιτυχημένη. Δεν ερχόντουσαν εκεί καλύτερα. Συγγνώμη, δεν έχει χρειαστεί και εσείς να πάρετε τηλέφωνο ανθρώπους. Είναι ντροπή, δεν κατάλαβα. Πώς οι παρουσιάσεις παίρνουν τηλέφωνο κάποια ονόματα που υποτίθεται είναι πιο μεγάλα, πιο αυτά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όταν τρως τη χιλόπιτα εκείνη την ώρα. Εκεί όμως καταλαβαίνεις και όλο τρολοβαράει η Μαρία. Η Ναταλία δώσε σε όλους. Στο Ρουβά, στο Μαζονάκι, στη Βύση, στη Βανδύ. Είναι προσωπική, έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή τι λέμε τώρα. Παιδιά, για να το έχει πάει πόρτα η κοπέλα. Για πάμε, λέει κι άλλο όμως. Λέει για σένα, ναι, λέει για σένα. Γιατί ο Γιώργος λέει μα αυτά που έχει πει άθελα του, μου έχει γρατσουνίσει την ψυχή. Του αναγνωρίζω όμως τη μαγιά που διαθέτει, διότι ό,τι λέει στο γυαλί το λέει και μπροστά σου, δεν έχει δύο αναγνώσεις, είναι ευθύς. Τι γρατσούνισε στην Ναταλία. Εγώ θέλω να πω το εξής τώρα, με αφορμή αυτό που λέει η Ναταλία. Ότι ρε παιδί μου, εγώ τη γουστάρω την Ναταλία γιατί. Καταρχήν η Ναταλία το έχει πει μόνη της και είναι μαγιά της, ότι εγώ έδωσα το δικαίωμα να συζητάνε όλοι για την προσωπική μου ζωή. Δηλαδή δεν ξαφνικά πήραμε μια μέρα και λέμε με ποιον κοιμάται η Ναταλία. Μόνη της έβγαινε και έδειχνε τις σχέσεις της με τους τραγουδιστές κτλ. Δηλαδή την έντονη ερωτικότητά της και σεξουαλικότητά της την διατυπάνησε. Άφηνε να την φανεί. Δεν την έκρυψε. Άρα λοιπόν και εμείς με πλάκα πάντα, και είναι ξεκάθαρο αυτό, κάναμε πλάκα. Δηλαδή δεν είμαστε οι πρώτοι που είπαμε την Ναταλία της αρέσουν οι μικρότεροι άντρες. Πλάκα κάναμε. Ναι. Εντάξει, τώρα προφανώς επειδή. Μα και οι συνεργάτες της κάνανε πλάκα και στον αέρα. Εννοείται και στον αέρα. Μόνοι που τσαλάσουν μου τότε. Όμως το αντιμετώπισε με χιούμορ. Εμένα ποτέ δεν με πήρε. Δηλαδή και όταν ήμουν σαν την Ελλάδα Γιώργο. Και μου λέει και πόσο δίκιο είχε όταν είχε πει αυτό για αυτόν. Δηλαδή γι' αυτό το λέει αυτό. Είναι μάγκα στην Ελλάδα. Η Ναταλία σ' αγαπάει να ξέρει. Και εγώ δεν ξέρω καλά. Η Ναταλία σ' αγαπάει. Και εγώ και την εκτιμώ. Αν μου επιτρέπετε, είναι θέμα παιδεία. Το πώς αντιμετωπίζει μια κατάσταση τελικά είναι θέμα παιδεία. Και ξυπνάδα. Μέχρι εκεί. Πληγωμένος άνθρωπος για αυτή. Πάμε. Και επίσης δεν θα μάθουμε ποτέ πια τίποτα για την προσωπική τη ζωή, γιατί το έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν πιστεύω, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως ούτε το απαντάει. Δεν ξέρουμε τίποτα πώς ασχολούνται. Καλά και να ασχολούνται, δεν είναι κακό. Τόσα χρόνια δηλαδή το σχολείο του άρεσε. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Απλώς περνάει διαφορετικά. Γιατί δεν αλλάζει. Είναι διαφορετικά τα παιδιά. Στα 30 σου, στα 40 σου. Το 50 είναι ορόσημο, παιδιά. Και όταν έχει δηλώσει την ηλικία τη. Αλλιώς είναι και άλλη διάθεση έχεις και αλλιώς παίζεις με τη ζωή και αλλιώς παίζεις με τη δουλειά σου και με το πώς οι δημοσιογράφοι σε αντιμετωπίζουν και με τα εξώφυλλα. Κάνεις διαφορετικές φωτογραφίες. Αυτό με την ηλικία αλλάζει. Να σου κάνω μια συγγνώμη, παιδιά. Δηλαδή η Ναταλία, όταν μας μόστραρε το Μάνο Ιωάννου, ήταν ανώριμη. Ήταν πριν τρία χρόνια. Αυτό λέω. Όχι, μετανιώσαμε. Έστασε τρία χρόνια, ωρίμασε. Και παίζει, τα είχαν. Αλλά γιατί ήταν κακό, αυτό λέω. Σε παρακαλώ, ήταν κάκιστο. Γιατί ήταν κάκιστο. Είμαι σίγουρος ότι το έχει μετανιώσει. Έχει δίκιο η Μαρία. Μπορεί να το μετάνιωσε.
λόγια. Τώρα. Και εγώ ήμουν να μετανιώνω τις επιλογές. Παλιά απόλυτη, αλλά μην λες μεγάλα λόγια. Εντάξει, Φέη, θα λέω μικρά. Ναι, Φέη μου, δεν αλλάζει. Πάντως, συμφωνείτε ότι μέσα της είναι πάρα πολύ ήρεμη. Λοιπόν, προχωρούμε. Και καλά κάνει. Πάντως λέει ότι ο Πέτρος Σύμβριος δεν είναι ο μόνος άντρας που την απάτησε την Αταλία. Ναι. Ότι προσωπικά ξεκινάει πάντα με το δεδομένο ότι το 95% των ανδρών δεν είναι μονογαμική. Και ότι γενικά δεν έχω υπάρξει τέρας πίστης για να κρίνω κάποιον που είναι άπιστος. Γιατί έχει απαντήσει προφανώς και αυτή.